Γεια σας και από εμένα. Πάντα σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις ξεκινάω να σκέφτομαι για το τι θέλω να πω, αλλά πάντα αυτό γιατί είναι εδώ ακόμα. Πάντα δεν προχωράει. Πάντα οι προηγούμενοι συνομιλητές με εμπνέουν στο να κατευθύνω λίγο την σύντομη ομιλία μου προς τα κάπου αλλού. Ευχαριστώ που μου δίνετε λίγο χρόνο. Να περιμένω. Να συνεχίσω. Ναι. Ο Βασίλης ο Κολώνας μου έθεσε το ερώτημα μιας εξίσωσης του if και του then, αλλά ταυτόχρονα μου θύμισε και το αν του Kipling. Και ο προηγούμενος συνομιλητής με έκανε να σκεφτώ αν πραγματικά χρειαζόμαστε κάποιος να μας δώσει χώρο για να φτιάξουμε πράγματα ή εμείς πρέπει να πάρουμε το φτιάρι και να δημιουργήσουμε τον χώρο, ούτως ώστε τα πράγματα αυτά να τα κάνουμε στον χώρο που εμείς θα δημιουργήσουμε. Δραστηριοποιούμε στην πόλη τα τελευταία 10 με 15 χρόνια επαγγελματικά. Η δουλειά μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Το γυρνάτε εσείς μόνοι σας? Είναι touch. Αυτό, touch. Ναι. Ναι. Τα τελευταία 10-15 χρόνια ασχολούμαστε και με τον εμπορικό κόσμο, με πελάτες στο εξωτερικό, με την εκπαίδευση, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, με το Πανεπιστήμιο του Τέξας, σε ένα πάρα πολύ ωραίο initiative, το οποίο ασχολείται με καινοτόμα υλικά. Αλλά και εγώ προσωπικά συμμετέχω σε ωραίες πρωτοβουλίες τρίτων, όπως είναι... Νένι, σου αρέσει αυτό. Είναι ένα φωτιστικό που κάναμε για μια δημοπρασία στην Αθήνα για να φτιάξουμε την παιδική χαρά στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού. Έτσι λοιπόν, όποτε σκέφτομαι την πόλη, δεν σκέφτομαι κτίρια και εγκαταστάσεις και δρόμους. Σκέφτομαι ανθρώπους οι οποίοι κινούνται, παίρνουν θέση και αποφασίζουν για τους ίδιους, αλλά και για τους συμπολίτες τους, πράγματα. Σκέφτομαι δηλαδή μία σύνθεση ανθρώπων οι οποίοι δημιουργούν τη συνθήκη κάτω από την οποία όλοι ζούμε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, μετά από αυτή την δύσκολη συνθήκη οικονομικά τουλάχιστον που μας έχουν φέρει, που έχουμε έρθει οι ίδιοι με τις επιλογές μας, και την οξύτητα που επικρατεί, η μόνη μου σκέψη καθημερινά είναι πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις απλές συνθήκες που μας δίνονται, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε και να πάμε παρακάτω. Και τι εννοώ να δημιουργήσουμε και να πάμε παρακάτω? Εννοώ ότι αυτό που με ενδιαφέρει σαν άνθρωπο, πέρα από την ατομική πρόοδο, είναι η συλλογικότητα. Δηλαδή πώς η σύνθεση των δυνάμεων, των παραγωγικών δυνάμεων, οδηγούν σε μία γενικότερη πρόοδο. Έτσι λοιπόν η απάντηση μου έρχεται από την πρόσφατη ιστορία για τον Bauhaus, δηλαδή για αυτή τη μορφή, για αυτή την ιδέα κάτω από την οποία η σύνθεση των δυνάμεων οδηγούν, τουλάχιστον τότε στην αρχιτεκτονική, οδήγησαν στην ιδέα του απόλυτου κτηρίου και πώς χωρίς κανέναν φραγμό όλες οι ειδικότητες και όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό μπόρεσαν να λειτουργήσουν κάτω από ένα ρομαντισμό αλλά και μια πραγματικότητα της εποχής εκείνης, ώστε να σκεφτούν το απόλυτο κτίριο. Γιατί λοιπόν το Bauhaus είναι επίκαιρο? Η σύνθεση των δυνάμεων για τη συλλογική πρόοδο είναι μέσα στην ατζέντα μου κάθε φορά που συζητάω με συνεργάτες και συναδέλφους. Η επιστροφή στα απλά, στις βασικές αρχές και αξίες που όλοι μεγαλώσαμε. Οι αποφάσεις που παίρνουμε για τους ίδιους μας εαυτούς, αλλά και για τους κοντινούς μας ανθρώπους και κατά συνέπεια για τους μακρινούς. Και θέλω να κλείσω και να είμαι εντός χρόνου, λέγοντας, επειδή συζήτησα με αρκετούς φίλους λέγοντας ότι θα πάω σε αυτήν την εκδήλωση Σπύρου του Βού για να πω 5 πράγματα. Μου λένε
λένε, «Α, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική». Τα νοήματα, λοιπόν, που εξάγονται από τον όρο πολιτική, είναι άσχημα. Εγώ, παρόλες τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί και έχουν δημιουργηθεί για τον όρο πολιτική, ποτέ δεν υπέπεσα στο να σκεφτώ αρνητικά την πολιτική. Γιατί όμως το έκανα αυτό? Γιατί πάντα αισθάνομαι μια ατομική ευθύνη στο να παίρνω θέση απέναντι στα πράγματα και να ορίζω το μικρό κοσμό μου και κατά συνέπεια, αν μπορώ, με τον καλύτερο τρόπο και τις ζωές κάποιων άλλων ανθρώπων σε συνέργεια μαζί τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.